Κύριε Τζίκα, σας έχω αφήσει τελευταίο εσκεμμένα, διότι η Δέθιελ Expo περνά πάρα πολύ δύσκολα με τον κορονοϊό. Είναι ένας φορέας που στηρίζεται στα συνεδριά του, στις εκθέσεις του, κάτι που δεν μπορείτε να κάνετε. Όμως είστε ένα dream team στην εταιρεία αυτήν και τα καταφέρετε και ετοιμάζετε πράγματα για το μέλλον. Τώρα έχετε και την ανάπλαση στους στόχους. Πόσο μπορεί να συμβάλλει η Δέθιελ Expo σε όλο αυτό που λέγεται Smart Cities? Καταρχάς, κυρία Λεπίδου, ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος που είμαι με συνομιλητές που τους εκτιμώ πάρα πολύ και οι περισσότεροι, αν και νομίζω όλοι όσοι απομείναμε, είμαστε μηχανικοί. Ναι. Και συνεννοούμαστε καλύτερα, βέβαια. Έχετε το δικό σας κώδικα. Και ο Υφυπουργός κάνει μια μεγάλη προσπάθεια στο Υπουργείο, με τον Υπουργό, στο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εγώ θέλω να πω το εξής, καταρχάς. Έχουμε μείνει πολύ πίσω όσον αφορά την έννοια του Smart City της δεκαετίας του 90 και του 2000. Εκτός από τα τρίκαλα που ήταν ένα υπόδειγμα και είναι ένα υπόδειγμα, νομίζω ότι οι υπόλοιπες πόλεις έχουμε μείνει πίσω. Βέβαια, γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά, οφείλω να το πω, το τελευταίο διάστημα από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Άρα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η σημερινή συζήτηση, γιατί μπορεί ο καθένας μας από τη μεριά του, επειδή συντονίζει έναν οργανισμό, μια εταιρεία, να βοηθήσουμε να γίνει και η Ελλάδα να γίνουν οι πόλεις όλες περισσότερο smart και βέβαια ειδικά εμείς τουλάχιστον οι τρεις, ο κύριος Σταχιάος, ο κύριος Σκόδρας και εγώ, να βοηθήσουμε η Θεσσαλονίκη να γίνει μια πραγματικά έξυπνη πόλη. Το υπόδειγμα, επαναλαμβάνω, το υπόδειγμα των τρικάλων δείχνει πόσο η επιμονή και η ηγεσία μιας πόλης μπορούν να μετασχηματίσουν πραγματικά την πόλη. Τώρα, εγώ από τη μεριά μου θα αναφερθώ σε δύο παραδείγματα που έχω συμμετάσχει που αφορούν υποδομές που βοηθάνε την πόλη να γίνει περισσότερο έξυπνη. Λοιπόν, σαν διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης και σαν τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Σαν διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Γνωρίζουμε όλοι ότι η έκθεση είναι ένα τραύμα στο κέντρο της πόλης εδώ και πολλά χρόνια. Και η πρωτοβουλία που έχουμε πάρει για την ανάπλαση νομίζω ότι βοηθάει η πόλη να γίνει περισσότερο πράσινη, περισσότερο βιοκλιματική, γιατί όλη αυτή η πρωτοβουλία θα γίνει με όρους βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και βέβαια θα βάλουμε και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο κέντρο της ανάπλασης. Για την ανάπλαση τα έχουμε πει, τα 165 στρέμματα θα δοθούν περίπου τα μισά για κοινή χρήση στην πόλη και στο υπόλοιπο 50% το βόρειο κομμάτι ανάμεσα στην Αγγελάκη, την Εγνατία και την 3η Σεπτεμβρίου θα αναπτυχθεί το νέο εκθεσιακό κέντρο μαζί με το νέο επιχειρηματικό, το υπόγειο πάρκινγκ και ένα ξενοδοχείο μπουτίκ. Όλα αυτά θα γίνουν με σύγχρονους όρους όσον αφορά την αρχιτεκτονική προσέγγιση και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση στον αστικό ιστό της πόλης που θα τη βοηθήσει να γίνει περισσότερο πράσινη και smart. Θέλω να σας πω ότι ο διαγωνισμός τον οποίο έχουμε προκηρύξει στα τέλη Σεπτεμβρίου, η πρώτη φάση τελειώνει στα 13 Νοεμβρίου, όπου θα γίνει η κατάθεση των προτάσεων. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε αρκετά αρχιτεκτονικά γραφεία από όλο τον κόσμο, κυρίως από την Ευρώπη, που θα συμμετάσχουν και έχουμε μία επιτροπή αξιολόγησης υψηλών προδιαγραφών, υψηλής ποιότητας, με πρόεδρο τον καθηγητή του Harvard Busquets, τον Ισπανό καθηγητή Busquets, ο οποίος είναι αυτός που έκανε τον πολεοδομικό σχεδιασμό στη Βαρκελόνη για να υποδεχθεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άρα λοιπόν και βέβαια και πολλούς αρχιτέκτονες από όλο τον κόσμο. Η πλειοψηφία είναι ξένοι αρχιτέκτονες, υπάρχουν και Έλληνες βέβαια. Είναι μια επιτροπή που νομίζω θα κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Άρα λοιπόν πόσα μέλη έχει αυτή η επιτροπή? Πόσα μέλη έχει? 9 μελείς. 5 μέλη είναι ξένοι αρχιτέκτονες και 4 είναι Έλληνες. 2 αρχιτέκτονες και 2, ένας οικονομολόγος και 2 οικονομολόγοι.
Πολύ μεγάλο εγχείρημα. Αλλάζει όλη η φυσιογνωμία της πόλης, του κέντρου της Θεσσαλονίκης με αυτό το project. Επειδή νομίζω όσοι συμμετέχουμε σε αυτό το πάνελ έχουμε ενηλικιωθεί επαγγελματικά στη μεταπολίτευση και μετά, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, ίσως το σημαντικότερο πολεοδομικά που θα επηρεάσει τον ιστό της πόλης. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη ευθύνη όλων μας. Άρα λοιπόν πρέπει να πω ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, έχουμε σαν διεθνής έκθεση και με την Αττικό Μετρό. Υπάρχουν δύο στάσεις, το είπε ο Νίκος, δύο στάσεις του Μετρό, μία στην Αγγελάκη, στο Συντριβάνι και μία στο Πανεπιστήμιο. Άρα όλο αυτό που σχεδιάζουμε έχει μεγάλη συνάρτηση με το Μετρό. Επίσης με τον ΟΑΣΤ οφείλουμε να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και χαίρομαι με τον Γιώργο τον Σκότρα. Είχαμε και παλιότερα μια συνεργασία. Mm-hmm. Νομίζω θα έχουμε μια καλή συνεργασία, γιατί ο ΟΑΣΤ είναι σημαντικό στοιχείο. Έβλεπα την κυρία Ιφαντοπούλου. Ο ΟΑΣΤ είναι το αίμα, οι αρτηρίες αυτού του σώματος της πόλης. Άρα λοιπόν οφείλουμε να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και νομίζω ότι θα έχουμε και μια καλή συνεργασία έτσι και αλλιώς με τον Δήμαρχο Τρικάλων, τον φίλο τον Δημήτρη τον Παστεργίου. Έτσι και αλλιώς είχαμε μια καλή συνεργασία όταν ήμουν στο ΣΕΠΕ και νομίζω θα τη συνεχίσουμε. Θα έχουμε μια συνεργασία και στην Πηγιόν. Θα την είχαμε και φέτος, αλλά λόγω κορονοϊού ακυρώσαμε αυτή τη μεγάλη νέα έκθεση πληροφορικής. Αυτά λοιπόν για την έκθεση. Τώρα, η Τεχνόπολη είναι μια άλλη υποδομή. Όλες οι πόλεις, για να υποστηρίξουν το εγχείρημα της έξυπνης πόλης, πρέπει να έχουν και ένα εσωτερικό δυναμικό από εταιρείες πληροφορικής για να παίξουν ένα ρόλο υποστηρικτικό σε αυτή τη μετάβαση από την παραδοσιακή πόλη στην ψηφιακή πόλη. Άρα, η Τεχνόπολη στη Θεσσαλονίκη είναι το πρώτο τεχνολογικό πάρκο στην Ελλάδα με υψηλές υποδομές, τεχνολογικές υποδομές και αυτού του μεγέθους, είναι γύρω στα 100 στρέμματα. Λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια. Συζητάμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης να δοθούν κάποια κίνητρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να εγκατασταθούν εταιρείες πληροφορικής. Είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Η Deloitte έχει εγκαταστήσει ήδη μια υποδομή από 300 προγραμματιστές και αναλυτές που υποστηρίζουν την Deloitte παγκόσμια. Νομίζω θα πάμε πάρα πολύ καλά. Η Τεχνόπολη είναι μια υποδομή. Νομίζω θα γίνει μια μικρή Silicon Valley, το πιστεύω αυτό. Παλιά φαινόταν λίγο μεγαλόστομο, αλλά νομίζω τα ερχόμενα χρόνια, τα ερχόμενα 5 χρόνια, η Τεχνόπολη θα φιλοξενήσει πάνω από 150 εταιρείες πληροφορικής και θα δημιουργήσει περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτά τα κίνητρα που θα δοθούν. Και νομίζω ότι μια πόλη που θέλει να είναι έξυπνη και πράσινη χρειάζεται ένα τεχνολογικό πάρκο αυτού του μεγέθους, τουλάχιστον, για να υποστηρίξει και εσωτερικά αυτό το μετασχηματισμό σε μια ψηφιακή πόλη. Βέβαια, υπάρχει και το Thessing Tech. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, κύριε Τζίκα. Όλα αυτά νομίζω θα βοηθήσουν πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη να κάνει αυτόν τον μεγάλο μετασχηματισμό. Έχουμε την Τεχνόπολη, έχουμε το τεχνολογικό πάρκο, το ΕΚΕΤΑ, το Thessing Tech. Πολλά πάρκα έχουμε. Όλα αυτά θα βρεθούν μαζί σε αυτό το εγχείρημα που λέγεται Thessing Tech, ή θα διαδραστικά θα επικοινωνούν μαζί τους? Αυτό το Thessing Tech είναι πάρα πολύ υπερφιλόδοξο εγχείρημα. Τι σχέση θα έχει με την Τεχνόπολη, με το ΕΚΕΤΑ, το τεχνολογικό πάρκο που προαναφέρατε? Πώς θα συνδεθούν όλα αυτά μεταξύ τους? Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην πόλη, και το ξέρουμε όσοι μεγαλώσαμε επαγγελματικά στην πόλη, ήταν η συνεργασία ανάμεσα σε φορείς και πόσο πολλές φορές οι διοικήσεις μηδενίζανε το κοντέρ και ξαναξεκινούσαν από την αρχή. Νομίζω όλοι εμείς που συμμετέχουμε παίρνουμε υπόψη μας τι έχει γίνει μέχρι τώρα και νομίζω ότι η συνεργασία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το μετασχηματισμό της πόλης. Το Thessing Tech είναι ένα πολύ φιλόδοξο και σημαντικό έργο που θέλει πολλή δουλειά. Ο Νίκος Ευθυμιάδης δείχνει μια πολύ μεγάλη επιμονή και πάθος. Δεν είναι στη φάση που είναι η Τεχνόπολη. Η Τεχνόπολη έχει κάνει αυτή την προεργασία τα προηγούμενα χρόνια, αλλά όλα χρειάζονται στην πόλη και χρειάζεται μια συνεργασία όλων μας. Εγώ, επειδή έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία και δημιουργήσαμε το πρώτο κλάστερ
τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα στα πλαίσια του προγράμματος, του περιφερειακού προγράμματος της Κρατικής Μακεδονίας. Θα ήθελα να προτείνω και στον Νίκο τον Ταχιάο και στον Γιώργο τον Σκόδρα και δεν ξέρω και στον Δήμαρχο που έχει κάνει πάρα πολλά να συμμετάσχουν σε αυτό το κλάστερ τεχνητής νοημοσύνης. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα προσπαθήσω το ερχόμενο διάστημα να τους ενημερώσω. Έχουμε κάνει ήδη αρκετή δουλειά και είναι το πρώτο που γίνεται στην Ελλάδα. Mm-hmm. Μέσα είναι και το ΕΚΕΤΑ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε και να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη πρωτοπόρα, γιατί όχι μαζί με τα Τρίκαλα, στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό... Συνεργασία λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Νομίζω την έχουμε ξεκινήσει αυτοί που είμαστε από το πάνελ και νομίζω μπορούμε να τα καταφέρουμε.